Ναι, έχει δίκιο τώρα. Κάθομαι και της λέω κι εγώ τα ίδια ψέματα που λέγανε και σε μένα όταν ήμουν στην ηλικία της. Όταν είσαι 18 χρονών, το ψέμα είναι καλό. Την αλήθεια θα την ανακαλύψει μόνη της, αργότερα. Άρη, είπαμε με τη Σοφία αν είναι δυνατόν να φύγεις για λίγες μέρες από την Αθήνα. Η Σοφία έχει γνωστούς παντού που μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό θέμα δεν γίνεται. Δεν είπαμε ότι θα φύγεις για πάντα. Για λίγες μέρες μόνο. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία σου, Εθώνα. Μην μου βάζεις άλλα φτάνει. Τι θα κάνεις αύριο? Θα κατεβώ στην Αθήνα. Θα καταθέσω τα έγγραφα στην εισαγγελέα και θα ζητήσω να τρέξουν διαδικασίες. Τα εντάλματα σύλληψής του βρίσκονται ακόμα σε ισχύ. Αυτά είναι σαν θανατική καταδίκη, σε ακολουθούν σε όλη τη ζωή. Ευχαριστημένο, Σταύρο. Εντάξει. Όλα παίρνουν το δρόμο τους τώρα. Τι έχετε πάθει? Όσο το ανασκαλεύετε, τόσο θα βγαίνουν στην επιφάνεια πράγματα που δεν πρέπει να μαθευτούν. Ποια πράγματα δεν πρέπει να μαθευτούν? Θοδωρή, μην το κάνεις. Κυνηγάς λάθος άνθρωπο. Τι πάει να πει αυτό? Τρελάθηκες, Μάρο. Νίκητα, εσύ. Δεν λες τίποτα? Τι να πω. Ο νόμος του δίνει το δικαίωμα, αν είναι αθώος, να το αποδείξει. Τον έχετε τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί και τον βασανίζετε, έτσι? Τον υπερασπίζεσαι, Μάρο. Για μας νοιάζομαι. Είδες τι έγινε σήμερα? Δεν θέλω να πληγωθεί κανείς άλλος. Τι νόημα έχει όλο αυτό, μου λέτε? Σταυρό, η Ειρήνη αυτοκτόνησε. Αυτό να μην το ξανακούσω. Αυτοκτόνησε, πάρ' το απόφαση. Σκάσε, Μάρο! Και εσύ, Θοδωρή, κάνω ό,τι καταλαβαίνεις. Εγώ ό,τι έχω να πω, θα τα πω στον ίδιο. Πού θα πάει? Δεν έχει πολλά μέρη να κρυφτεί πια. Όπου και αν πάει, θα τον βρω. Σταύρο, σταμάτα! Μάρο. Μάρο, Μάρο, τι έπαθες? Λίγο νερό, Κατερίνα. Κοίταξέ με. Κοίταξέ με. Φύγω, θα μου πάρουν την Έλλη. Το ξέρω. Μερικές φορές για να κρατήσουμε πράγματα που αγαπάμε, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε λίγο πίσω. Μακάρι να με αγαπούσε και ο δικός μου πατέρας τόσο πολύ. Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι μου λέγει ο γιος Αίμης? Να κυνηγάς ό,τι μπορείς να πιάσεις μόνο. Ό,τι δεν μπορείς, άστο να τρέξεις μόνο του.
Για τον πατέρα μου μιλάμε, Άρη. Για τον πατέρα σου μιλάω τώρα. Άστο, να τρέξει μόνο του. Εσύ αυτό που πρέπει να κοιτάξεις τώρα είναι να προχωρήσεις τη ζωή σου. Τα ίδια θα έλεγες και στην Έλλη. Ακριβώς τα ίδια. Περνάω πολύ δύσκολα. Ξέρω, κοριτσάκι. Ξέρω. Θα έρθουν και καλύτερες μέρες. Αλήθεια. Μίλησέ μου. Πες μου αν είσαι καλά, τίποτα άλλο. Γιατί μου το κάνεις αυτό, γιατί? Άστον, μην το ξυπνάς. Πήγαινε και εσύ να κοιμηθείς. Άκουσες τι είπε ο γιατρός? Σε λίγο. Καληνύχτα, Σταύρο. Καληνύχτα. Δεν κοιμηθήκατε όλη νύχτα, ε? Έφερα καφέ. Ευχαριστούμε. Θα ετοιμάσω κάτι να φάμε. Δεν θέλεις να ξαπλώσεις, να ξεκουραστείς λίγο? Τώρα με τον καφέ θα είμαι μια χαρά. Ο Θωμάς σήμερα θα ψάξει να βρει κάποιο μέρος για να μείνετε με την Έλλη. Αν και εγώ νομίζω ότι θα μπορούσατε και εδώ. Εδώ θα ήταν πολύ ρίσκο. Η Αλίκη έχει προβλήματα, ε? Η Αλίκη έχει σένα. Δεν κινδυνεύει. Άρη. Μου έχεις λείψει, Σοφία. Ξέρεις. Καλοσύνη σου μου έχει λείψει. Αυτή η τάση που έχεις να μαζεύεις όλα τα δέσποτα εδώ μέσα. Εμένα, το Θωμά, τα παιδιά από το Ίδρυμα. Είσαι καλός άνθρωπος. Αλήθεια. Ναι, τον κύριο Διακουμάτο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, ποιος είναι? Αγγέλα Ζαΐμη στο τηλέφωνο. Σας ακούω. Μου είχατε υποσχεθεί κάτι. Μην ανησυχείτε, κυρία Ζαΐμη. Έχουμε μπλοκάρει όλη την περιοχή. Μέχρι το απόγευμα ο Άρης Στάικος θα είναι στα χέρια μας. Θα σας ενημερώσω. Ευχαριστώ πολύ.
φύγει, Άρη. Αστυνομία. Διονύση, βρες το Θωμά. Μάρκο, μαζί μου. Άρη, μην βγεις τηλεφόρο, κόψε από τα στενά. Να έχεις το κινητό σου ανοιχτό. Άρα την βορεινή πλευρά. Τα βουνά, τα χωρί.